Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ εις πολλά έτη δεσποτά του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του ρηστινέ ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αμήν. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Γένευσον δέσποτα Άγιε,
αρχής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλθισα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Πέτρο και Παύλο.
δημοσιεύοντης κυθροπότητα, τότε το ουράνιον φως περιστράψε στις διανοίας τα όματα της ευσεβίας, ανακαλύπτων την ωραιότητα. Ο θεμεπαίγνος των εξάγοντα φως εξ κότους Χριστών των Θεών ημών, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.
Των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Εν τες ημέρες εκείνες, όντως του Παύλου εν Αθήνες, παροξύνει το πνεύμα αυτό εν αυτό, θεωρούνται κατήδρων ούσαν την πόλη. Διερέγει το μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν διαγορά κατά πάσαν ημέραν προς παρατηλχάνοντας. Την έζε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλαν αυτό και την εσέλιγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν. Ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι. Ο ετων Ιησούν και την Ανάστασιν ευγενίζει το αυτής. Υπηλαβόμενείται αυτού επί των Άριων πάγων ηγαγών λέγοντες. Δυνάμεθα γνώνε τι συγκαινία αυτή οι υποσού λαλουμένοι διδαχοί, ξενίζονται γάρ την άης φέρης εις τα σακουάς ημών. Ουρώμεθον γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι
Ισού δεν έτρων ευχαίρων ή λέγειν τι και ακούειν και νότερον. Σαθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφυγε. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονές στέρους εμάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και να θεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Όνουν αγνούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο οποίος εις τον κόσμο και πάντα τεν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ αχειροποίητης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός δου σπάσει ζωήν και πνοή και τα πάντα. Επίσης έτε εξελός αίματος πάν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί πάντα ο πρόσωπο της γης, ορίσας προσταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσει έναν αυτόν και έβριεν και γεγού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως και την των καθημάς ποιητών η νίκαση. Του γαρ και γένος εσμέν. Γένος ουν υπάρχοντες του Θεού, ουκ οφειλούμεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, θα είναι παραγγέλη της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έσες εν ημέραν εν ημέρη κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη, εν ανδρή όρισε πίστην παρασχόν πάσην αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Ακούσατες δε ανάστηση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ιδε είπον, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Τι νέες δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίσευσαν, ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γίνει ονόματι δάμαρης και έτερης είναι αυτής. Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεράφη. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των απανταχού της γης ευρισκομένων, συνδρομητών, ανακαινιστών, αφιερωτών και βραβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας. Κύριε ελέησον.
Θεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε κειμένων και απανταχού Ορθοδόξο. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξιώσον Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθηναί ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέντρο Κύριε Τριώσοφ ημάς, καθάπελ ειν πίσω με έπισε. Ευλογητός η Κύριε διεξόδου με τη δικαιώματά Σου, ευλογητός η θέση του τασία της όμη δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτης όμη της δικαιώμασής Σου. Κύριε τελειώσου τον αιώνα, τα έργα των καιρών Σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένων, Συ πρέπει ύμνων, Συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσου Κύριε. Σ' Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίω κλείνομε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλέον κατ' οδόματος
νύμφευτε Παρθένε, ή τον Θεόν αφράστο συλλαβούσας αρχή, μη τυρθε ούτου Ιησού, σώνη και τον παρακλήσεις δέχου παναμωμέν, η πάση χορηγούσα καθαρισμόν των πεσμάτων. Νυν τα σημονικεσίας προσδεχομένη της όπης οθήνε πάντα σημά. Νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποδα κατορήμασον ειρήνη ότι είδον αφροήμα τους τριών σου ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων λαών φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ. Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, τίμιον πρεσβυτέριον, αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματεύ Θρησκευμάτων, αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητέ των θεολογικών μας σχολών, ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας των Αθηνών. Τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Η Πνίκα, ο Άριος Πάγος, αυτός ο βράχος παρά την Ακρόπολην, το βήμα αυτό του Παύλου εν μέσες Αθήνες θα καταγγέλουν πάντοτε εις τον άνθρωπον και τον κόσμον τον σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου Υιόν του Θεού, τον άπειρον και νήπιον Ιησούν, τον ένα και μοναδικόν σωτήρα και λυτρωτήν, τον εκουσίως παθόντα και ταφέντα και αναστάντα εκ νεκρών, αείδε ζώντα και ζωοποιούντα την κτήσιν Εμμανουήλ. Κορυφαίος δε ερμηνεύς και Κύρις διαπρίσιος των αληθιών αυτών, θεολόγος τρισμέγιστος, ο πρωτοκορυφαίος των εθνών Απόστολος, το στόμα Χριστού κατά των ιερών Χρυσόστομων, των Αθηναίων διδάσκαλος και του αρεοπαγήτου Διονυσίου μίστης και χειροτονητής Παύλος ο Ταρσεύς. Ο Παύλος, ως της υπερβάς των Ιουδαϊκών εθνικισμών, ανεώχθη εις των ωκεανών της Ελληνορωμαϊκής Οικουμένης, δια να την κατακτήσει πνευματικός, προσφέρον αυτήν ως ευλαβικών τρόπεων εις των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως Ιησούν Χριστόν. Διασχίζων ο Παύλος το λίκνον του ελληνισμού τη Μικρασίαν, έφτασε και εις την Τροάδα. Κάποιο βραδάκι σημειώνει ο βιογράφος του, θα στεκόταν πάλι ο Παύλος εκεί όπου η Ευρώπη και η Ασία δίνουν τα χέρια. Η μορφή ενός Μακεδόνος πέρα από τη θάλασσα ξεπρόβαλε πάνω από τα βουνά της Αμοθράκης και γυρισμένη προς το μέρος του ζητούσε βοήθεια εκτείνοντας τα χέρια και λέγοντας «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Εις το πρόσωπον του Μακεδόνος του οράματος, η Ευρώπη απίφθινε παρακλητικά την πρόσκλησή της προς τον Απόστολο των Εθνών και μέσω αυτού προς τον Χριστόν. Τον εκάλλει εις ολόκληρον την Ελληνορωμαϊκή Οικουμένη. Τι ούτω τρόπος κατενόησε άλλωστε με τον Άγιο Πνευματικόν φωτισμόν του και ο Παύλος τα λόγια του Μακεδόνος. Ευθέως εζητήσαμε να εξελθήν εις Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Θεός, ευαγγελίσαστε αυτούς. Τέσσερας αιώνας πρώτου Παύλου, ένας άλλος ανήρ Μακεδόν, με σάρκα και οστά, αυτός Έλλην το γένος, το φρόνημα και την Ανδρίαν, Αλέξανδρος ο Μέγας, εις τον ίδιον ακριβώς τόπον, το Ήλιον, κατευθυνόμενος, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων από την Θείαν Χάριν
ενεπνεύσει την μεγάλην του εκστρατευτικήν πορείαν προς την Ανατολήν, ήτις από πορεία πολέμου επρόκειτο να μεταβληθεί εις εκπολιτιστικήν κατάκτησιν και ανανέωσιν ενός κόσμου που έσβηνε μέσα εις την απολυταρχίαν, των αμοραλισμών και την καταπίεσιν. Εκεί στην Τροάδα και ο Απόστολος Παύλος εφωτίστη από την Θείαν Χάριν, δια να κατακτήσει ως Απόστολος Χριστού με τα όπλα του Πνεύματος την χρεοκοπημένη πνευματικά και ηθικά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλέξανδρος και Παύλος έγιναν εθελούσια όργανα της Θείας Βουλής δια την εν Χριστώ μεταμόρφωση της Οικουμένης. Ο Έλλην Αλέξανδρος εκίνησε από το Ήλιον δια την κατάκτηση της Ανατολής. Ο ελληνιστής Παύλος εξεκίνησε από την Τροάδα δια την κατάκτηση της Δύσεως. Ο Αλέξανδρος θα δημιουργήσει πολιτιστική ενότητα προετοιμάζων των δρόμων του χριστιανισμού μαζί με την διάδοχον του Ρώμην, ή της θα πραγματοποιήσει την δική της διοικητική ενότητα με την λεγόμενη Pax Romana. Ο Παύλος θα σπεύσει μαζί με τους άλλους Αποστόλους της Καινής Διδαχής να σπείρει εις τον έτοιμον αυτών αγρών, δια να καταστεί εν Χριστώ ο δημιουργός μιας νέας ιστορικά εποχής με την πνευματική ένωση Ανατολής Δύσεως, ήτης θα εγγενιάσει και πολιτιακά μια νέα ιστορική πραγματικότητα με τον νέον Παύλον της πίστεώς μας, τον Μέγαν Κωνσταντίνον. Ο Απόστολος Παύλος θα αναδειχθεί μάλιστα πρώτος πολίτης αυτού του νέου κόσμου της αληθείας, του καινού αυτού πολιτιακού μορφώματος, συγκεντρώνων εις το πρόσωπον του τα στοιχεία της νέας χριστιανικής οικουμένης, ρωμαϊκότητα, ελληνικότητα και χριστιανικότητα ως Ορθοδοξία. Ούτως ανεδείχθη ο Παύλος, όντως σκεύος εκλογής του Χριστού, του βαστάσε το όνομα αυτού ενώπιον των εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Ο Αλέξανδρος κατέκτησε τον κόσμο με το δόρυ δια να τον εκπολιτήσει και εξελινήσει. Ο Παύλος κατέκτησε την οικουμένη με την σαγήνην του Πνεύματος δια να την εκχριστιανίσει και αγιάσει. Αλέξανδρος και Παύλος με τον ειδικόν του ο καθής τρόπον ενώνουν τον κόσμον, οδηγούνται σε αυτόν προς την υπερκόσμιον ενότητα της Πεντηκοστής, την ενότητα της Χάριτος, ή της θεμελιούται εις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και γίνεται ιστορική πραγματικότης εις την ζωή των Αγίων, του νέου κόσμου του Θεού την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίον ότι ο Αλέξανδρος εξεκίνησε από την Μακεδονία δια των εκπολιτισμών της τότε γνωστής Οικουμένης, όπως δεν είναι τυχαίον το γεγονός ότι ο Απόστολος των Εθνών Παύλος εξεκίνησε από την Μακεδονία το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού εις την ελληνική γλώσσα δια των εκχριστιανισμών της Ευρώπης. Αλέξανδρος και Παύλος σηματοδοτούν με τον τρόπον αυτόν την αδιάκοπον ελληνικότητα της Μακεδονίας. Το διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν αποτελεί σήμερον όχι μόνον την οικετευτικήν παράκληση του Μακεδόνος προς τον Παύλον, αλλά και την απελπισμένην κραυγήν της δεινά δοκιμαζομένης Μακεδονίας προς το έθνος και τη μητέρα Εκκλησίαν, δια συμπαράστασιν και αρρωγήν εις τον αγώνα εναντίον επιβούλων καπηλευτών της ιστορίας, της ελληνικότητος και του ενδόξου ονοματός της. Εις το σημείο αυτό, ημείς μακαριότατε δέσποτα, ως γνήσιος Έλλην και πατριώτης, συνεχίζον την μακροχρόνιον εθνική σας δράση, επράξατε εις το ακέραιον το καθήκον σας. Ως προκαθήμενος της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων Ελλήνων, επανειλημμένος αποστήλατε εκκλήσεις προς τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ρωσίας,
των πρόεδρων της Επιτροπής της ΕΟΚ, τους πρωθυπουργούς των κρατών μελών της ΕΟΚ και αλλαχού, δια την συνδρομή των υπέρ των ελληνικών θέσεων δια των μακεδονικών. Η θετική δε δια την Ελλάδα τελευταία τοποθέτησης του Ρώσου Προέδρου ασφαλώς οφείλεται κατά μέγα μέρος εις την ειδική σας παρέμβαση προς αυτόν μέσω του μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας κυρίου Αλεξίου. Με την πνευματική του εκστρατείαν ο Παύλος εξεχριστιάνησε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αντικαθιστών την Pax Romana με την Pax Christiana. Ο Απόστολος Παύλος θα προοδοποιήσει την Ρωμαϊκή Οικουμένη δια να ολοκληρωθεί και μετασχηματιστεί εις την Χριστιανική Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, την Ρωμανία η οποία παρόλα στα σατελείας και κατά άνθρωπον αδυναμίας θα εγγενιάσει στον κόσμο ένα εξ ολοκλήρου νέων πολιτισμών, των πολιτισμών της θεοκοινωνίας και θεώσεως και ένα νέων ανθρώπινων πρότυπων, το του καταχάριν θεανθρώπου του Αγίου. Ο ουμανισμός του ελληνορωμαϊκού κόσμου θα μετουσιωθεί εις θεανθρωπισμόν και η καταθλιπτική δεσποτεία του ενδοκοσμικού θα υπερβαθεί προς το υπερκόσμιον, την ανύψωση δηλαδή του παρόντος εις των ατελεύτητων χώρων της αιωνιότητος. Ποια θεμέλια όμως έθεσε ο Παύλος εις τη νέα αυτήν ιστορική πραγματικότητα? Πρώτον, των Χριστών, την ένσαρκον καθολικήν αλήθειαν ως Θεόν και Σωτήρα και ακρογωνιαίων λίθων, δια την ανακαίνιση και μεταμόρφωση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αυτό εσήμαινε κατάργηση όλων των ψευδοθεών που είχε γεννήσει η ανθρωπίνη υποδούλωση εις τα στοιχεία του κόσμου και την αμαρτίαν και στήριξη της ανθρωπίνης ελπίδος εις τον ένα και αληθινόν Θεόν, τον εν Χριστώ και δια Χριστού αποκαλυφθέντα. Εις το σημείο αυτόν φαίνεται και η ανατροπή κυριολεκτικώς του παλαιού κόσμου από τον Απόστολον Παύλον. Ο Χριστός προσφέρεται από τον Παύλον ως η μοναδική ελπής, ως ο συνεχώς και αδιαλείπτος ερχόμενος Κύριος του κόσμου προς σωτηρίαν του ανθρώπου και του κόσμου. Θεμέλιον δεύτερον, η καινή διδαχή του Παύλου ως και των άλλων Αποστόλων προσέφερεν ακόμη ένα νέο τρόπο υπάρξεως ως της οδήγη μέσω της ασκήσεως και του πνευματικού αγώνος εις την ανάπλαση του ανθρώπου και της κοινωνίας, εις την εκκλησιοποίηση και εν Χρίστωσιν αυτών. Ούτως έμενε να ταύτιστος η Εκκλησία ως κενός τρόπος υπάρξεως με την τότε κοινωνία την καταργουμένη, αποδεικνυωμένη η Εκκλησία εις κόσμον εν κόσμο, ως νέα και ανεξάρτητος από τον παλαιόν κόσμον ιστορική πραγματικότης, ή της και μόνη δύναται να προσφέρει την σωτηρίαν, την θεραπείαν δηλαδή της ανθρωπίνης υπάρξεως και την ένωση με τον Θεόν εν Χριστώ την θέωση. Διαχωρισμός λοιπόν εκκλησίας και παλαιού κόσμου και το ασύμπτωτο και ασυμβίβαστον μεταξύ αυτών χαράσεται υπό του Αποστόλου Παύλου, χωρίς όμως να πάυσει ποτέ η αγάπη της εκκλησίας δια των κόσμων και ο αγών αυτής δια την ένταξη του κόσμου εις το σώμα του Χριστού δια την σωτηρίαν του. Είναι η ιεραποστολική κίνηση της Εκκλησίας ή της απορρέει εκ της ουσίας αυτής ως εν Χριστώ κοινωνίας. Η Εκκλησία υπάρχει εις τον κόσμο δια την εκκλησιοποίηση του κόσμου και την σωτηρίαν του. Αυτήν την αμετακίνητον στάσιν έναντι του παλαιού κόσμου, των δομών και των εξουσιών του εσφράγισεν ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος με το μαρτύριον αυτού, προσφέρον παράδειγμα προς μίμησιν εις τους χριστιανούς όλων των αιώνων των εαυτών του. Ο Απόστολος Παύλος όμως αποδεικνύεται ηγέτης και πνευματικός καθοδηγητής όχι μόνον δια την εποχήν του, αλλά πολύ περισσότερον δια των σημερινών άνθρωπων και την σύγχρονων κοινωνίαν. Κατεξοχήν εμείς οι Έλληνες,
γένος υπάρχοντες πνευματικών του Παύλου, χρειαζόμεθα ιδιαιτέρως σήμερον τον Απόστολο των Εθνών, ως οδηγόν και φωτιστήν εις τας νέας ιστορικάς επιλογάς μας. Η εποχή μας αποτελεί σημαντική καμπίν εις την ιστορία ολοκλήρου του κόσμου. Η παταγώδης πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, με όλα τα κοινωνικο-οικονομικάς ανακατατάξεις, τας οποίας αλυσιδωτά προεκάλεσε, και η δημιουργία ενός νέου χάρτου καταρχήν εις των ευρωπαϊκών και των ευρωασιατικών χώρων, όπως και οι συνεχώς ανακαλυπτόμενοι σχεδιασμοί δια την ουσιαστική ανακατάταξη της δομής του κόσμου μας, φέρει την εποχή μας πολύ πλησίον εις την εποχή του Παύλου. Εντός του κλίματος της αγωνίας αυτής ή μάλλον της κοσμογονίας της εποχής την οποία διανύομεν, τι άλλον μας απομένει, ή μη μόνον η στροφή όλων προς τον Θεόν, ώστις κατά τον Παύλον είναι η μόνη των ανθρώπων ελπής, η καταφυγή και το στερέωμα των επαυτό πεπιθώτων. Μελετώμεν εξ αντιθέτου μίαν καινοφανή φιλοσοφίαν ζωής, κέντρον της οποίας είναι το αίτημα δια παγκόσμιον ενότητα και ένωση των πάντων υπό μίαν εξουσίαν, όπως και εις την εποχήν του Παύλου υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλης γεγέννηται. Και όπως ορθώς έχει ήδη τονιστεί, θα η δύνατον αναζητηθεί εδώ το ευαγγελικό αίτημα δια μίαν πείμνην, αλλά να δίεται βασανιστικόν το ερώτημα υπό ποιον ποιμένα, πόσον διαφορετικός εις αυτό το σημείο είναι ο προχριστιανικός κόσμος της Ρώμης από τον κόσμο της ειδικής μας εποχής, πόσον διατεθειμένε είναι αρχέ και εξουσία του σημερινού κόσμου να δεχθούν τον Θεόν ως Κύριον και Βασιλέα, όν εκήρυξεν ο Παύλος και προσφέρει έκτοτε εις τα πρόσωπα των Αγίων της η Ορθοδοξία. Ποια εχέγγυα δύναται να παράσχει στον σημερινών χριστιανών των πορευόμενων επί τα ίχνη του Παύλου, των Ορθόδοξων δηλαδή πιστών, η νέα αυτή κατάσταση. Ποια εμπιστοσύνη δύνανται να εμπνεύσουν τα γινόμενα όταν γίνεται φανερόν ότι απλώς ανανεώνει τους παλαιούς μηχανισμούς ή την εσεξουθενώνουν των ανθρώπινων πρόσωπων και εξαφανίζουν κάθε δυνατότητα προς σύμπηξη αληθινής αδελφικής κοινωνίας. Ποια δυνατότητα έχει η σημερινή πραγματικότης να καθησυχάσει τον Ορθόδοξο χριστιανόν όταν εις την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής αποκαλύπτεται ως ημέρε η επιβολή ένατη της Ορθοδοξίας εκ μέρους της ηγεσίας της δυτικής χριστιανοσύνης με την επιμονή της εις την μεσαιωνική νουνίαν και την πολυπρόσωπον προπαγάνδαν. Το κλίμα της εποχής μας είναι εξίσου αρνητικών και εχθρικών δια των αυθεντικών χριστιανισμών του Παύλου την Ορθοδοξίαν όσων και κατά τον πρώτον μετά Χριστό αιώνα. Ο δε Ελληνισμός περισσότερον ακόμη από τους άλλους Ορθοδόξους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζει συνεχώς την αμφισβήτηση με αποκορύφωμα των λεγόμενων Μακεδονικών, το οποίον παρά πάσαν έννοιαν δικαίου και ιστορικής αληθείας ταλαιπωρεί τα συνειδήσεις μας εξαιτίας διαφόρων διακρατικών σκοπιμοτήτων. Η πορεία των πραγμάτων του κόσμου μας αποδεικνύει ότι δια μίαν ακόμη φοράν κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος η Ορθοδοξία με τα σχέδια των αρχόντων του αιώνος τούτου, και εις ημάς τους σημερινούς Ορθοδόξους δε μένει άλλη επιλογή από την μαρτυρία της αληθείας εις την νεοειδωλολατρία και νεοβαρβαρότητα της εποχής μας. Και η μαρτυρία αυτή είναι πάντα συνδεδεμένη με την ετοιμότητα δια το μαρτύριον εις όλα στας δυνατάς μορφάς του. Εάν οι καιροί ήσαν κρίσιμοι στην εποχή του Παύλου, είναι ακόμη κρισιμότεροι στην ειδική μας. Ήτης, ή έχει απολέσει των αληθινών Χριστών μέσα εις τας πολυονίμους παραχαράξεις του χριστιανισμού, ή μισεί των Χριστών και τους Αποστόλους του, διότι ανατρέπουν και αναιρούν την απάτην και το ψεύδος των τυράννων του κόσμου, οι οποίοι παρά ταύτα θέλουν να εμφανίζονται ως ελευθερωτές και σωτήρες αυτού.
κατεξοχήν σήμερον ημείς οι Έλληνες, ως κατά χάριν Ορθόδοξοι, γνωρίζομεν όπως και ο Παύλος, ότι ουκέστην ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Αυτή είναι η μόνιμος προοπτική, αλλά και η αταλάντευτος βεβαιότης του χριστιανού εντός του κόσμου, κατά την διαπίστωση της θυσιαστικής εμπειρίας του Αποστόλου Παύλου. Με αυτή την συνείδηση ζει και πορεύεται ο Ορθόδοξος πιστός εις κάθε εποχήν, καθιστάμενος μιμητής του Παύλου.